Έχουμε μαζί μας και τον προπονητή του Απόλλωνα, τον Θωμά Νίκου. Ξεκινήσατε με το δεξί, ποδαρικό θετικό για τον Απόλλωνα απέναντι στην συμπολίτης ΑΕΛ. Πώς το βιώσατε, πώς το είδατε από την σκοπιά του πάγκου? Σίγουρα μετά από ένα πολύ μεγάλο καιρό απραξίας ήταν ερωτηματικό το πώς θα εμφανιστούμε στο παιχνίδι. Αλλά νομίζω ότι μείναμε πάρα πολύ πιστοί στο πλάνο μας, παλέψαμε πάρα πολύ σκληρά, κυριαρχήσαμε σχεδόν σε όλες τις μονομαχίες, παλέψαμε για τα rebound, για κάθε μπάλα και στο τέλος αποδείχθηκε ότι η διαφορά ήταν καλή ώστε να χρησιμοποιήσουμε και κάποια παιδιά που δεν έχουν πολύ συμμετοχή από τον πάγκο. Πήρατε πέραν των 30 πόντων από τον πάγκο μια πολυφωνία επιθετική μεγάλη με 6 καλαθοσφαιριστές να έχουν διψήφιο αριθμό πόντων. Ένα σχόλιο γι' αυτό. Νομίζω ότι κάναμε ό,τι κάνουμε στις προπονήσεις. Μοιράζουμε την μπάλα, δίνουμε την μπάλα, προσπαθούμε να βρούμε το ξεμαρκάριστο και αυτό είναι όλο. Τους πιέσαμε λίγο παραπάνω στο επιθετικό rebound. Αυτό, δεν υπάρχουν μυστικά όπως είδατε. Καλή κυκλοφορία της μπάλας, καλή ψυχολογία από την άμυνα και πάμε στην επίθεση. Και πώς προσεγγίζετε την επόμενη αναμέτρηση που θα είναι ένα εντελώς διαφορετικό παιχνίδι? Θα κληθείτε, θα έλεγα, να προσγειώσετε όλο αυτόν τον ενθουσιασμό που δημιούργησαν οι καλαθοσφαιριστές της ομάδας μέσα από την εικόνα τους? Νομίζω ότι απαντήσατε από μόνος σας στο ερώτημα που θέσατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην συνέχεια στον Απόλλωνα. Και εγώ ευχαριστώ.